Ο πρωτοπόρος Ηρόδοτος είχε απέναντί του το Σάββατο στην Άλλη Καρνασό το δύσκολο εμπόδιο του ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Με τους φιλοξενούμενους να γίνονται απειλητικοί στο δεύτερο μόλις λεπτό με το σουτ του Καφούση και τον Ζαφίρι να αποκρούει την μπάλα. Στο 24 η πίεση του Ηρόδοτου στην μεσαία γραμμή απέφερε καρπούς με τον Νάκα να δίνει την πάσα στον Βεζιρτζόγλου και εκείνος να μπαίνει στην περιοχή και να ανοίγει το σκόρ για τους γηπεδούχους. Μετά το 1-0 όμως ο ΠΑΟΚ είχε τις δύο σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Στο 36 μετά την κάθετη πάσα του Κουράκη και το πλασέ του Σεραφιμίδη με τον Ζαφίρι να κρατά το 0, ενώ στο 38 ο τερματοφύλακας του Ηρόδοτου αλλά και το οριζόντιο δοκάρι αποσόβησαν τον γκολ σε σου του Μανουσάκη. Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Φραγκουλάκης πήρε την μπάλα από δεξιά, βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή και εκεί ανατράπηκε με το πέναλτι που δόθηκε να μετουσιώνεται στο 2-0 από τον Βεζιρτζόγλου, ο οποίος έτρεξε στον πάγκο και πανηγύρισε μαζί με όλη την ομάδα. Στο 61 μία αψιμαχία είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Γιαννικάκη, ενώ ο Ηρόδοτος διαχειρίστηκε στη συνέχεια το υπέρ του σκορ παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Στο 80 σε μία εκτέλεση φάουλ του Κουράκη ο Ζαφίρης που ήταν σε εξαιρετική μέρα έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ και στο 83 ο Ηρόδοτος έδειξε την αποτελεσματικότητά του με τον Βετζιρτζόγλου να σκοράρει με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Φραγκουλάκη και με προσωπικό χατρίκ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει με τον Κουράκη με το 3-0 να είναι το τελικό σκορ για την 5η νίκη του Ηρόδοτου. Και μας βγαίνει η διοίκηση, η προπονητικό team και η ομάδα και οι φιλάθλοι μας, είμαστε όλοι μαζί. Σίγουρα η έδρα μας είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο για μας, αλλά νομίζω ότι δείχνουμε και ότι είμαστε και μια πολύ καλή ομάδα και εκτός έδρας. Και αρκεί και πρέπει να το δείξουμε και την επόμενη Κυριακή με τον Ρούβα. Πολλές φάσεις, δύο δοκάρια, κάποιες πολύ καλές στιγμές του αντιπάλου τερματοφύλακα. Οι κέρυες στιγμές του παιχνιδιού δεν ήταν με το μέρος μας. Ειδικά στη φάση με πολύ μεγάλη απειρία κάνουμε ένα πέναλτι χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Αυτό μας έβγαλε τελείως από το μάτς. Διεκδικήσαμε όμως πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλή ομάδα, αλλά δυσκολευόμαστε στο αποτέλεσμα. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, είναι κάτι που έγινε και την Τετάρτη και στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό καλούμαστε να βελτιώσουμε.